Θα γίνει το λάθος, ο Φουρτάδο θα περάσει και τον Παπαθανασίου απέναντι σε κοινή εστία, δεύτερη τρίπλα από τον Φουρτάδο, στρώνει την μπάλα, ο Ραμίρες από κοντά δεν μπορεί, πολύ μεγάλη και χαμένη ευκαιρία. Ο κόσμος έχει κατασταθεί για πρώτη φορά στην περιοχή του Ανδρούτσου. Εκτελείται το κόρνερ, απομακρύνει την μπάλα από τον Ιωαννίδη. Θα ξεφύγει ο Μπεριάν, φεύγει και ο Πόποβιτς πολύ γρήγορα. Τώρα παίρνει την τελική πάσα από τον Λιβεριανό. Πόποβιτς θα μπει μέσα στην περιοχή, προλαβαίνει, κάνει το πλασέ. Η μπάλα είναι στα δίχτυα. 1-0 για τον Πασαραϊκό. Λίγο πριν συμπληρώσουμε το 1ο λεπτό, με υποδειγματική αντεπίθεση και ιδανική εκτέλεση από τον Δημήτρη Πόποβιτς. Μπήκε στην περιοχή από την πάσα που δέχθηκε από τον Μπεριάν και εκεί δεν έχει κανένα πρόβλημα να πλασάρει τον Σπύρο Παπαθανασίου για να κάνει το 1-0 στο 1 το λεπτό. Θα τσιμπήσει για τον Φουρτάδο, δυναμικό το μαρκάρισμα, παρέμβαση από τον Παναγιωτήδη, αλλά η μπάλα είναι στα πόδια του παικτών του Πασαραϊκού με τον Πόποβιτς από αριστερά μέσα στην περιοχή, φέρνει την μπάλα στο δεξί, προσπαθεί να σουτάρει, μπάλα κοντράρει, συνεχίζεται η φάση, out. Από τον Ιωαννίδη έγινε το σουτ, δεν ήταν καλό, αλλά δεν ήταν και με το καλό του πόδι, με το δεξί του έκανε, η μπάλα πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Παπαθανασίου στο 13ο λεπτό. Ο Φουρτάδο εκτελεί απευθείας, καλό ήταν, η μπάλα πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι στο 16. Ο Μπεριάν Φουρτάδο βρίσκει την κίνηση του Μπεριάν από δεξιά, τρέχει να μπει ο Ραμίρες στην περιοχή. Γίνεται το κίνησμα, Ραμίρες προσπαθεί να πλασάρει με τα πόδια από Παπαθανασίου σε κόρνερ. Πολλές φορές είναι και οι αντικατοίκες πίσω από την μπάλα. Εδώ τώρα ωραίο Πόβιτς θα περάσει επιταχύνει, θα μπει μέσα στην περιοχή. Θα σεντράρει προς το Ραμίρες, κατεβάζει ο Αργεντινός, εκτελεί. Μπάλα βρήκε πάνω στο σώμα του Παναγιωτίδη και απομακρύνθηκε στο σημείο που τρέχει τώρα να την μαζέψει ο Περπερίδης για να σεντράρει. Βγαίνει από Παπαθανασίου με την υγροθιά. Ο Πόποβιτς ψαλιδάκι, δεν το πιάνει καλά. Ο Ιωαννίδης στη φάση απομακρύνει. Ο Παναγιωτίδης νομίζω ήταν. Μπαλού και Βοσκόπουλος. Ιωαννίδης. Λάθος, θα βγουν μπροστά τώρα η Τουρακλή Αμπελοκύπων με τον Ζιγκερίδη να παίρνει η πορεία προς την περιοχή, θα γάρει και τη σέντρα, κεφαλιά out από τον Χιονίδη, ήταν ευκαιρία για τον Ηρακλή, πρώτο στο παιχνίδι στο 21ο λεπτό για να ισοφαρίσει σε 1-1. Φουρτάδο δεξιά για τον Μπεριάν, θα σεντράρει ο Λιβεριανός προς την περιοχή, ο Φουρτάδο την κεφαλιά προσπαθεί ο Πόποβιτς για τη δεύτερη, ήταν δύσκολο κοντά στον ψηλότερο αντίπαλό, τη φάση συνεχίζεται, Ιωαννίδης προσπαθεί και ο Ραμίρες τελικά βγάζουν οι παίκτες του Ηρακλή Αμπελοκύπων την μπάλα από την άμυνά τους. Φουρτάδο για τον Μπεριάν, ωραία αλλάζουν οι δυο τους και θα προσπαθεί να μπει στην περιοχή ο επιθετικός από το πράσινο ακροτήρι, γυρίζει Ραμίρες, προσπαθεί να περάσει εκεί τον αντίπαλο, σούτ από τον Πόποβιτς, αυτός ήταν out. Μακριά από την περιοχή τους, ο Μπεριάν ωραία θα ξεπεράσει τον Παναγιωτίδη κατάει, αλλά δεν έχει και πολλά στηρίγματα. Βρήκε ένα στο Ραμίρες, αυτός θα βγάλει για τον Φουρτάδο, ο οποίος μπαίνει στην περιοχή, δεν ήταν σε θέση offside. Φουρτάδο απέναντι από τον Παπαθανασίου για το 2-0 στο 39. Πολύ ωραία συνεργασία του Ραμίρες με τον Φουρτάδο και ο επιθετικός από το πράσινο ακροτήρι, αφού δεν έχασε το κοντρόλ και μπήκε στην περιοχή, μετά θα ήταν πολύ δύσκολο για αυτό να στοχίσει απέναντι από τον Παπαθανασίου. Στο 39 λοιπόν, Πασαραϊκός Ηρακλής Αμπελοκήπων 2-0. Δεν θα περάσει παλιά για τον Φουρτάδο, έκοψε από Δημητρίου Ζιγκερίδης. Θα δοκιμάσει το σουτ με το δεξί, δεν ήταν κακό, η μπάλα πήγε στο κέντρο της εστίας εκεί όπου ήταν σωστά τοποθετημένος ο Ανδρούτσος. Χιονίδης, ωραία θα στρώσει στον Νικολίτσα, ο Ζιγκερίδης μέσα στην περιοχή θα σεντράρει, βγαίνει ο Ανδρούτσος με δεύτερη προσπάθεια, θα απομακρυνθεί μπάλα τώρα από τον Καψάλη πριν πάρει το δρόμο προς τα δίχτυα από την προσπάθεια του Χιονίδη και πάλι. Εκτελεί ο Χιονίδης, η μπάλα κοντράρει και στο τείχος και φεύγει πάνω από το ριζότο δοκάρι του Ανδρούτσου, καταλήγει σε κόρνερ. Επιστρέφει στη φάση και κερδίζει την μπάλα με το τακουνάκι, ωραία για τον Μπεριάν. Τρέχει τώρα ο Πασαραϊκός με τον Λιβεριανό, κάνει κίνηση και ο Ραμίρες και ο Πόποβιτς. Ο Μπεριάν κρατάει, θα δοκιμάσει από μακριά ένα σουτ, το οποίο δεν ανησυχεί τον Παπαθανασίου. Επιστρέφει στη φάση και κερδίζει την μπάλα με το τακουνάκι, ωραία για τον Μπεριάν. Τρέχει τώρα ο Πασαραϊκός με τον Λιβεριανό, κάνει κίνηση και ο Ραμίρες και ο Πόποβιτς. Ο Μπεριάν κρατάει, θα δοκιμάσει από μακριά ένα σουτ, το οποίο δεν ανησυχεί τον Παπαθανασίου.
Φωτιάδης βγάζει τη σέντρα στην πρώτη κοφή με την μπάλα, η οποία δεν φεύγει από την περιοχή, κοντράρει στο σουτ που έγινε από τον Χιονίδη. Ζήτησαν νομίζω χέρι παίκτη του Ηρακλή Αμπελοκή που να άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί χωρίς να δει κάτι αντικανονικό ο Γιάννης Γκουγκούδης. Χαψάς, Φωτιάδης και Παπαϊάνου παίζουν το 1-2, είναι απέναντι μόνος του ο Χιονίδης, τρέχει τώρα να καλύψει ο Βοσκόπουλος, βγαίνει ο Ανδρούτσος με τις γροθιές και απομακρύνει. Σαπιασβίλη ανάμεσα από δύο θα περάσει εξαιρετικά, ο Ανδρούτσος για ακόμα μια φορά δίνει τη λύση και σε δεύτερο χρόνο μπλοκάρει και την μπάλα και παίρνει και το χειροκρότημα για τις δύο συνεχόμενες ενέργειες που έκανε και έδωσαν λύσεις στην άμυνα του Πασεραϊκού. Χιονίδης μπόρεσε να κοντρολάρει. Ο Σιάκας θα γίνει το λάθος. Εκεί παραμόνευε ο Φωτιάδης, ο οποίος θα πλασάρει στην κενή εστία και θα μειώσει σε 2-1 για τον Ηρακλή Αμπελοκήπων στο 28ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Στο 74-2-1. Είναι τέτοια πράγματα που πρέπει να προσέχεις. Ιδιαίτερα στα επίσημα παιχνίδια. Γι' αυτό τώρα φωνάζει ο Κώστας Βασιλακάκης προς τον Γιώργο Σιάκα. Για τον Πασαραϊκό, εγώ που σημειώνω με τις αλλαγές του Τσιμίκας. Εκτελείται το κόρνερ, ο Τσιμίκας, ο Καψάλης, δύο Τσιμίκας. Ο Τσιμίκας πρέπει να ήταν στη φάση αυτός ο οποίος κάνει το 3-1 στο 78, με αυτή την προβολή πετάχτηκε προς την πορεία της μπάλας, πρόλαβε να την τσιμπήσει, να τη στείλει προς την εστία του Παπαθανασίου, δεν μπόρεσε να τη δράσει ο τερματοφύλακας του Ηρακλή Αμπελοκήπων και στο 78 γίνεται το 3-1. Εκτελεί απευθείας η μπάλα στην αγκαλιά του τερματοφύλακα του Πασαραϊκού που δεν χνηδιάστηκε, ήταν σωστά τοποθετημένος το Σαββατοκύριακο. Για να δούμε τώρα τον Προβατίδη, ο οποίος πήρε την μπάλα από τον Αγγελούδη, μπαίνει στην περιοχή, σουτάρει πάνω από το οριζόντιο δεκάρι του Τσιαμπέρα, η μπάλα καταλήγει out. Παναγιωτήρης πίσω στον Τσιαμπέρα για να απομακρύνει αυτός πάνω στον Ρούτσι, δυνατό το σουτ, ίσα ίσα προλαβαίνει, ψώνει τα χέρια ο Τσιαμπέρας και παραχωρεί το κόρνερ. Και αυτή τη στιγμή ο Γιάννης Γκουγκούδης φυρίζει για τελευταία φορά στη φιλική αναμέτρηση. Τελικό αποτέλεσμα Πασαραϊκός Ηρακλής Αμπελοκήπων 3-1 και παρότι είδαμε 2 γκολ στο πρώτο και 2 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο.